Τα οξυμένα προβλήματα οδηγούν και τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τυρνάβου να βγουν στο δρόμο. Να βγουν στο δρόμο του αγώνα, στο δρόμο της διεκδίκησης, ώστε πραγματικά να ζητήσουμε από την κεντρική εξουσία να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται, έχουμε την προσυγκέντρωση του τρακτέρ, θα υπάρξει ενίσχυση και περαιτέρω τις υπόλοιπες ημέρες και με άλλους συναδέλφους μας που δεν μπόρεσαν σήμερα να παρευρεθούν στο μπλόκο του Πλατικάπου. Εκεί θα είναι το σημείο όπου ως νομός Λάρισας θα δώσουμε το παρόν. Θα δώσουμε το παρόν με συναδέλφους μας και από άλλες περιοχές του νομού μας, ώστε μαζί να παλέψουμε, μαζί να διεκδικήσουμε το αύριο την επιβίωση τη δικιά μας και την επιβίωση των οικογενειών μας. Κύριε Τσικριτζή, είναι η πρώτη φορά που είστε με δύο ιδιότητες εδώ. Είστε και δήμαρχος Τυρνάβου αυτή τη στιγμή. Έτσι, αυτό ακριβώς. Τι σημαίνει για εσάς, πώς το αισθάνεστε και πώς το βγάζετε προς τα έξω? Αυτή τη στιγμή είμαστε με την, είμαι και με την ιδιότητα του δημάρχου, αλλά και με την ιδιότητα κυρίως του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου, ενός συλλόγου όπου έχει χρόνια στους δρόμους του αγώνα, χρόνια διεκδικήσεων και χρόνια κατακτήσεων. Η περιοχή και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας είναι αγροτική και κτηνοτροφική και τα προβλήματα τα οποία αγγίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ουσιαστικά αγγίζουν και τον οικονομικό ιστό των πόλεων και των χωριών μας. Ευχαριστούμε πολύ.